Κιλκής διοργάνωσε το τρίτο βαθμολογούμενο ενωσιακό πρωτάθλημα κατηγορία 12-16 χρονών. 15 σύλλογοι από τη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν με 86 αθλητές και όλα αυτά τα παιδιά μας τίμησαν με την παρουσία τους. Με μεγάλη χαρά είμαστε εδώ στο Κιλκής για τους αγώνες για το Ε3, μια σειρά διοργανώσεων που ανατίθενται πάντοτε εδώ σε αυτές τις υπέροχες εγκαταστάσεις του Κιλκής. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εδώ το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 16, το οποίο έχει γίνει μια μεγάλη παράδοση για την πόλη. Πραγματικά οι εγκαταστάσεις είναι υπέροχες. Η Σοφία Σίκη, η πρόεδρος, κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια είναι μεγάλη χαρά που όλες οι περιφερειακές πόλεις της Θεσσαλονίκης παίρνουν διοργανώσεις, μεγάλες διοργανώσεις. Γήπεδα γίνονται παντού. Μην ξεχνάμε η Πτολεμαΐδα ότι έχει αποκτήσει ένα υπέροχο αθλητικό κέντρο με πολλά γήπεδα. Το Λιτόχωρο, η Νάουσα, η Βέρεια αποκτά καινούργια γήπεδα και ανακατασκευάζει άλλα και πολλές άλλες πόλεις που δεν θέλω να ξεχάσω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη, μια άνοιξη, ζούμε την άνοιξη του ελληνικού τένις πραγματικά. Δεν είναι μόνο αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι Τσιτσιπάς, η Σάκαρη, αλλά είναι και παιδιά στο παρελθόν που ήταν πρωταθλητές, η Δανιλίδου, ο Οικονομίδης, παιδιά που έρχονται από πίσω. Πραγματικά το τένις αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι το δεύτερο άθλημα στην Ελλάδα μετά το ποδόσφαιρο σε τηλεθέαση, ο χώρος που οι γονείς πηγαίνουν στα παιδιά τους, στα γήπεδα, και πιστεύω ότι πραγματικά το αξίζει και είμαστε στην αρχή, δηλαδή έχει περιθώριο για μια πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη. Να φανταστείτε ότι ουσιαστικά 360 μέρες το χρόνο έχουμε αγώνες εδώ στην Ελλάδα. Το τένις είναι το άθλημα για όλες τις ηλικίες, παίζεται από τα juniors, όπως είναι εδώ που βλέπουμε τώρα τα 12 και τα 16 που παίζουν, μέχρι τους βετεράνους, μέχρι και 80 χρονών παίζουν ανταγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. Είναι το άθλημα του fair play, το άθλημα που κερδίζει ακριβώς τον κόσμο, γιατί ο γονιός θα έρθει ήσυχος να αφήσει το παιδί του σε αξιόπιστα χέρια για να μάθει το τένις και κυρίως να διαπαιδαγωγηθεί σωστά από άξιους προπονητές. Είναι μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά στα παιδιά, να βλέπουμε αγώνες και βέβαια να ευχηθούμε τώρα που ξεκινάει σε λίγο το Ρολάν Γκαρός καλή επιτυχία στον Στέφανο τον Τσιτσιπά και στη Μαρία Τσάκαρη που θα αγωνιστούν και μακάρι να επιτύχουν πολύ μεγάλες νίκες.